δόθηκαν οι νέες επικαιροποιημένες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για τις νοσηλίες με κορονοϊό. Τι ακριβώς προβλέπετε? Απλώς έχουν επρέθει κάποιες διαφοροποιήσεις. Πρώτα απ' όλα, το Υπουργείο, αφού έλαβε υπόψη τα γενικότερα επιδημιολογικά δεδομένα, ότι έχουμε μια εμβολιαστική κάλυψη που υπερβαίνει το 80%. Επιπλέον έχουν πάρα πολύ νοσήσει και έχουν και τη φυσική ανοσία αποκτήσει προσφάτως. Τρίτον, έχουμε τώρα αντιϊκά χάπια και φάρμακα. Διαθέτουμε μονοκλονικά. Άρα λοιπόν πάμε σε κάτι, μια πιο ομαλή κατάσταση, ώστε να μην είμαστε να εστιάζουμε την προσοχή μας μόνο στην αντιμετώπιση του COVID, αλλά ταυτόχρονα είναι αναγκαίο να έχουμε μια ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών που πάσχουν από όλο το φάσμα των λοιπόν νοσημάτων. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει κυριότερες δύο αλλαγές. Πρώτον, ότι περιορίζουμε τον αριθμό των κρεβατιών στην κλινική COVID, διότι μόνο αυτοί που πραγματικά χρειάζονται θεραπεία θα πηγαίνουν στην κλινική COVID, ενώ προηγουμένως κάποιος ασθενής, ο οποίος ήταν στο νοσοκομείο για λόγους διαφορετικούς από COVID, είτε διότι είχε χειρουργικό πρόβλημα, είτε διότι είχε κάποιο ορθοπαιδικό ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Τότε λοιπόν τι κάναμε? Όταν διαπιστώνουμε ότι είναι θετικός, τον παίρναμε και τον πηγαίναμε στην κλινική COVID. Τώρα η οδηγία είναι πια ότι πρέπει να παραμένει στην κλινική του, να τον αντιμετωπίσει για το κύριο νόσημα για το οποίο ήρθε και ανάλογα αν είναι ήπιας μορφής παρέχεται η ανάλογη θεραπεία πάντοτε από τους γιατρούς και συνεργικοί με τους νοσηλευτές. Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να υπάρχει διαχωρισμός και να νοσηλεύονται ξεχωριστά. Ήδη έχουμε ορίσει σαν Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμόξεων ξεχωριστούς θαλάμους όπου θα νοσηλεύονται μόνο οι θετικοί ασθενείς σε SARS-CoV-2, ενώ και σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει συνοσηλεία ασθενών που είναι αρνητικοί με θετικούς. Επίσης, στους θαλάμους αυτούς θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, θα παραμένουν συνέχεια κλειστοί και η νοσηλεία θα γίνεται με τα μέτρα ατομικής προστασίας από εκ μέρους των νοσηλευτών, των γιατρών που ήδη γνωρίζουμε. Άρα θα υπάρξει προσοχή ώστε να μην υπάρξει διασπορά από τους συγκεκριμένους θαλάμους με βάση τα μέτρα που παίρνουμε. Και στο δεύτερον, θα επιτύχουμε έτσι την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών των ασθενών, γιατί όπως και να το κάνουμε, ένας ορθοπαιδικός ασθενής που για παράδειγμα είχε σπάσει το πόδι του και ήταν στην κλινική COVID δεν είχε την ευέλτιστη αντιμετώπιση με βάση ότι έμπαινε ένας μόνο γιατρός να τον δει ή δεν γινόταν η επίσκεψη όλος για παράδειγμα του team του ορθοπαιδικού ή έμπαινε μια-δυο φορές την ημέρα και όταν ήταν ανάγκη, ενώ τώρα η πρόσβαση θα είναι ακόμα καλύτερη και η παροχή φροντίδας θα είναι καλύτερη. Για το υγειονομικό προσωπικό δεν θα είναι επικίνδυνο από τη στιγμή που θα μπαίνει να εξετάζει και αρνητικούς στον κορονοϊό αλλά και θετικούς στον κορονοϊό ασθενείς? Όχι βέβαια, γιατί θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Δηλαδή σε κάθε θάλαμο που ο οποίος θα είναι για απομόνωση θα υπάρχουν όλα εκείνα τα μέτρα ατομικής προστασίας τα οποία θα εφαρμόζει, θα φοράει τις ειδικές στολές, τα ειδικά γάντια, ειδικές μάσκες, γυαλιά και όλα αυτά που ενδείκνυνται στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών. Αυτά τα υλικά θα απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους και στη συνέχεια θα βγαίνει. Θα υπάρχει καλός εξαρισμός των θαλάμων, θα υπάρχει συχνή απολύμαση των θαλάμων. Τα όργανα που για την εξέταση αυτών των ασθενών, στεθοσκόπια, οτιδήποτε χρησιμοποιούμε, είτε θα είναι μόνιμα σε αυτό το θάλαμο, είτε θα απολυμένονται μετά την χρήση τους. Οπότε θα, ουσιαστικά θα ελεγχιστοποιήσουμε, θα μηδενίσουμε την κινδυνότητα να υπάρξει διασπορά. Και θα γίνει και εκπαίδευση, επανεκπαίδευση, δηλαδή υπενθύμηση στο προσωπικό. Ήδη σήμερα έχουμε μια συνάντηση μετά από εδώ ώστε να δώσουμε οδηγίες και να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερωτήματα έχουν οι συνάδελφοι νοσηλευτές, οι συνάδελφοι γιατροί. Και νομίζω ότι είναι ένα θετικό μέτρο από την άποψη ότι στις καλύτερες αντιμετώπισης όλων των νοσημάτων και όχι μόνο του COVID. Λίγες μέρες είχαμε να πανηγυρίσαμε, ας το πούμε έτσι, γιατί μηδενίσαμε για λίγες μέρες τους νοσηλευόμενους με COVID-19. Δυστυχώς όμως τις τελευταίες 2-3-4 μέρες επανήλθαν οι νοσηλίες. Ήδη σήμερα νοσηλεύουμε 12 ασθενείς.
Και αυτό είναι ένα δίδαγμα του να μην επαναπαυθούμε. Του ο κορονοϊός υπάρχει και σε έξω στο περιβάλλον και στο νοσοκομείο, άρα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί, να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας, να φοράμε μάσκα όπου είναι συγχωρετισμός, να συνεχίσει ο εμβολιασμός με βάση τις καινούργιες οδηγίες που έχουμε και γενικά να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί και να μην επαναπαυθούμε ότι ο κορονοϊός πια δεν υπάρχει.